είδα από τους Ιταλούς εκεί που ήταν ο κόσμος, πολύ πανικός ο κόσμος. Μερικοί φεύγανε από μόνοι τους, πέφτανε στη θάλασσα να σου πει, δεν ξέρανε που. Οι ειδικοί μας ψάχνανε μέσα στις καμπίνες, γιατί είχε ακόμα άτομα που ήταν στις καμπίνες, ψάχνανε μέσα στις καμπίνες να βγάλουν όλο τον κόσμο στα καταστρώματα. Ξαφνικά στον πανδαιμόνιο που φωνάζανε οι μαμάδες, τα παιδιά μας και ο κόσμος, και γινότανε, βγαίνανε φλόγες από παντού, βλέπουμε άτομα του πληρώματος, Ιταλοί, να επιβιβάζονται σε μία βάρκα. Και εκεί πάνω μπήκαμε κι εμείς. Η πυρκαγιά πάνω στο Norman Atlantic βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πανικόβλητοι εκατοντάδες επιβάτες, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, ψάχνουν απεγνωσμένα μία βοήθεια και τρόπο να σωθούν. Όμως το ιταλικό πλήρωμα είναι άφαντο. Ένας συνάδελφος μου πετάει ένα σωσίβιο και λέει: Μιχάλη, πιάσε. Και κατά τύχη μου βρέθηκα δίπλα στη βάρκα που ήταν Ιταλή το πλήρωμα και άκουσα στα Ιταλικά λίγο, καταλαβαίνω τα λεφτά, λέει ουσίτα φεύγουμε, και τότε φώναξα, αυτοί θέλουν να φύγουν, και μπουκάραμε μέσα στη βάρκα όσοι προλάβαμε. Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες των επιβατών αλλά και των Ελλήνων μελών του πληρώματος του φλεγόμενου πλοίου για την απαράδεκτη στάση που έδειξε το ιταλικό πλήρωμα. Όπως καταγγέλουν, οι Ιταλοί, αδιαφορώντας για τους επιβάτες, έσπευσαν πρώτοι να μπουν στα σωστικά μέσα για να σωθούν, αφήνοντας πίσω αβοήθη τους εκατοντάδες επιβάτες. Μέσα στο καράβι μας εγκατέλειψαν όλοι. Δεν υπήρχε κανείς. Ούτε πλήρωμα μας ενημέρωσε, ούτε μεγάφωνα φωνάξαμε, ούτε καπνός, σιρήνες, τίποτα δεν φώναξε. Ο καπνός που υπήρχε μέσα, που μπήκε στις καμπίνες, κάποιοι που ξυπνήσανε πιο μπροστά, συνάδελφοι, άρχισαν να ξυπνάνε τον κόσμο, γιατί οι φλόγες είχαν φτάσει στην καμπίνα, άρχισαν να ζεσταίνεται κάτω το πάτωμα, να λιώνει το χρώμα του πατώματος κάτω, που πατούσαμε, γιατί ζεσθενόμασταν. Αισθανθήκαμε μόνοι μας. Τώρα... όχι, υπήρχε ένας πανικός. Δεν λειτουργήσαν τα συστήματα ασφαλείας του πλοίου, χτύπησαν συναγερμοί. Όχι, δεν, τίποτα δεν λειτουργήσε, τίποτα. Αντίθετα, οι Έλληνες, μέλη του πληρώματος, προσπάθησαν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν και να σώσουν τους επιβάτες, ενώ οι οδηγοί των φορτηγών έκαναν αυτή τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν οι Ιταλοί ναυτικοί. Οι φορτηγατζίδες δέναμε τους κάβους. Εμείς οι φορτηγατζίδες κατάγαμε τη σειρά να φεύγουν τα γυναικόπαιδα. Οι φλόγες που ξεκίνησαν από τον Καράζ, του Norman Atlantic, περίπου στις 4 τα ξημερώματα, εξαπλώθηκαν αστραπιαία σε όλο το πλοίο, χωρίς να τις εμποδίσει τίποτα. Όπως φαίνεται, έπιασαν το πλοίαρχο και το πλήρωμα κυριολεκτικά στον ύπνο. Πιστεύω ότι ξεκίνησε η φωτιά από κάποιο σπινθήρα. Τριβή μετά. Τον οποίο ήταν δίπλα μου ένα άλλο φορτηγό με κάτι γόνους, το οποίο είχε άζωτο μέσα. Από τη στιγμή που ξεσπάει πυρκαγιά σε πλοίο, δύο είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να την περιορίσουν. Η αποτελεσματική ενεργοποίηση του συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης και το κλείσιμο των πυροστεγών πορτών, οι οποίες σκοπό έχουν να καθυστερήσουν τη μετάδοση και την επέκταση της φωτιάς στους γειτονικούς χώρους και τους αερισμούς. Αυτή είναι η δουλειά που κάνουν οι πόρτες. Είναι να απομονώνουν τη φωτιά στο σημείο που παίρνει. Εάν το πλήρωμα και ο καπετάνιος καταλαβαίνανε από το πρώτο λεπτό, γιατί δεν, ούτε λεπτό, είναι δευτερόλεπτα είναι όταν χτυπήσει ο ανοιχνευτής καπνού ότι υπάρχει φωτιά, με ένα πάτημα κουμπιού θα είχαν κλείσει τις φόρτες στο σημείο που είχαν πάρει φωτιά και θα είχαν περιορίσει τη φωτιά εκεί που ξεκίνησε. Και αν κάνανε τις κινήσεις πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή η ομάδα κρούσης, τα Fire Squad, είχαν εργοποιηθεί και είχαν εκπαιδευτεί κατάλληλα για φωτιά, πιστεύω ότι θα την είχαν λύσει. Πρώτη κίνηση των υπευθύνων του πλοίου ήταν να σημάνουν το συναγερμό για να ειδοποιήσουν τους επιβάτες. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε ποτέ, όπως καταγγέλουν δεκάδες επιβάτες. Είμαι οδηγός φορτηγού και ήμουνα μέσα στην καμπίνα μου και κοιμόμουν και δεν μας ειδοποίησε κανείς. Μπήκε ο καπνός μέσα στην καμπίνα μου και θα κεγόμουν ζωντανή. Την ώρα που ήμασταν στην καμπίνα δεν χτυπούσε άλλο συναγερμός καθόλου, δεν ακούστηκε τίποτα από τα μεγάφωνα. Μπήκε ποτέ σε εφαρμογή το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης από τη στιγμή που οι ειδικοί σένσορες κατέγραψαν τη φωτιά? Επιβάτες και οδηγοί φορτηγών που προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν πυροσβεστικά μέσα για να σβήσουν την πυρκαγιά λένε ότι αυτά δεν λειτουργήσαν ή λειτουργήσαν με μεγάλη καθυστέρηση. Και είδα κόσμο να τρέχει προς τους διαδρόμους. Υπήρχε έντονος καπνός στο διάδρομο. Λοιπόν, και ο φωτισμός που είναι για τον έξοδο κινδύνου δεν υπήρχε, δεν άναβε. Δεν λειτουργήσε τίποτα, ούτε πυρόσβεση. Δεν ρίξανε ούτε ένα λίτρο νερού με τις τρόμπες τις δικές τους. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των επιβατών, τα σωστικά μέσα αποδείχθηκαν ανεπαρκή. Πολλοί έψαχναν απεγνωσμένα σωσίβια μέσα στο πλοίο, ενώ κάποιοι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και παιδικά. Οι βάρκες δεν βγαίνανε στη θάλασσα γιατί είχε πολύ αέρα, οπότε απλά κρυβόμασταν για να ξεφύγουμε από τη βροχή και από το κρύο και περιμέναμε.
πέφτουν τρεις βάρκες μέσα. Η μία γεμίζει κόσμο μέσω της Φυσούνας, οι άλλες δύο οποίες πέσανε, κοπήκαν τα σκηνιά λόγω των 10 αποφόρων, 9 αποφόρων και φύγανε. Άδειες. Πάνω δυστυχώς δεν υπήρχε καμία ειδοποίηση, καμία ενημέρωση. Μόνος μου έπρεπε να πάω να βρω πού είναι τα σωσίβια. Εχμές για τους προηγούμενους ελέγχους στο πλοίο που είχαν γίνει σε Ιταλία και Ισπανία, άφησε ο υπονάβαρχος του λιμενικού, Σταμάτης Ράπτης. Το συγκεκριμένο πλοίο είχε ξαναδιεξαχθεί επιθεωρήσεις και από άλλες αρχές το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Στις 15 Αυγούστου του 2014 από τις λιμενικές αρχές της Ισπανίας, στο λιμένα Γιχών. Στις 23 Ιανουαρίου του 2014 από τις λιμενικές αρχές στην Ιταλία, της Ιταλίας στη Μεσίνα και στις 13 Ιανουαρίου, σχεδόν ένα μήνα πριν δηλαδή, του 2014 πάλι από τις Ιταλικές αρχές στο Σαλέρνο. Σε όλες τις παραπάνω επιθεωρήσεις δεν είχε επισημανθεί καμία παρατήρηση. Μηδέν. Ερώτημα παραμένει γιατί ο πλοίαρχος άργησε 2 ώρες να ενημερώσει τις λιμενικές αρχές για την πυρκαγιά. Αίσθηση ακόμη έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ο πρώτος μηχανικός ήταν από τους πρώτους που εγκατέλειψαν το πλοίο. Από τα στοιχεία που έχουμε και από τις μαρτυρίες που έχουμε, ο πρώτος μηχανικός είναι από τους πρώτους που εγκατέλειψαν το πλοίο. Επικαλέστηκε τραυματισμό, λέει, και έφυγε. Ό,τι και να επικαλέστηκε, ένα πλοίο με blackout. Στο οποίο φαίνεται ότι δεν δουλεύει ούτε η εφεδρική γεννήτρια για φωτισμό. Να χάνει τον πρώτο του μηχανικό είναι πάρα πολύ βαρύ. Ένα ακόμη λάθος είναι ότι κάποιοι οδηγοί φορτηγών παρέμειναν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στο όχημά τους μέσα στον καράζ, κάτι που απαγορεύεται ρητά από τους κανονισμούς. Τα καράζ συνήθως όταν το βαπόρι ξεκινήσει ταξίδι κλειδώνουν. Γίνεται έλεγχος αν υπάρχει κανείς μέσα και εφόσον δεν υπάρχει κανείς κλειδώνουν. Δεν μπορεί να μπει κανείς μέσα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο κανόνας. Επιβάτες αλλά και οδηγοί φορτηγών που ταξίδευσαν με τον Norman Atlantic καταγγέλνουν ότι το πλοίο ήταν υπερφορτωμένο και τα οχήματα μέσα στον καράζ ήταν στριμωγμένα ενώ δεν έπεφτε καρφίτσα. Τα αυτοκίνητα ήταν πάρα πολύ στενά. Είμαι και λεπτός, δεν χωρούσα να βγω από το αυτοκίνητο. Τα φορτηγά μεταξύ τους δεν είχαν ούτε μια παλάμη διαφορά το ένα δίπλα στο άλλο. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τον απόπλου ήταν πολύ κακές. Όπως λένε έμπειροι ναυτικοί, η θαλάσσια περιοχή στην οποία βρισκόταν το πλοίο όταν ξέσπασε η πυρκαγιά είναι εξαιρετικά επικίνδυνη με αυτόν τον καιρό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, με τόσες ελλείψεις που είχε και στα σωστικά μέσα και στα περιοριστικά, θεωρώ ότι δεν έπρεπε να το ρισκάρει ο καπετάνιος. Εκτός και είχε πιέσει από την εταιρεία να φύγει, που αυτά δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνουν. Να χυθεί άπλετο φως στα αίτια της ναυτικής τραγωδίας, ζήτησε ο Υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Ζήτησα σήμερα το πρωί από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία έδωσε την εντολή στην εισαγγελέα του Πειραιά, να ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια του ναυαγίου.